Απριλίου 2024 πραγματοποιείται μια εκδήλωση εκ μέρους του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου Σχολείου Καλεσών. Μας κάνει την τιμή η κυρία Φωτεινή Παπαδάτου από την οργάνωση του Χαμόγελου του Παιδιού να παρευρεθεί και να μιλήσει για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Ένα φαινόμενο που επηρεάζει πολύ την κοινωνία, τα σχολεία μας και προβληματίζει και εμάς ως γονείς. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να κληθεί ένας ειδικός, ο οποίος θα απαντήσει τα ερωτήματα, τα κέρια των γονέων και των εκπαιδευτικών. Παπαδάτου Φωτεινή, είμαι ψυχολόγος στον οργανισμό του Χαμόγελου του Παιδιού. Σήμερα έχουμε μία εκδήλωση στα Άνω Καλέσα, κατόπιν πρόσκλησης από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Καλεσών. Στη σημερινή συνάντηση θα μιλήσουμε για το σχολικό εκφοβισμό και την ενδοσχολική βία. Είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε έτσι να έρχεται και στο φως της δημοσιότητας διαρκώς. Είναι ένα φαινόμενο που ξέρουμε ότι συνεχίζει να υπάρχει στα σχολεία και από τις πανελλαδικές έρευνες που κάνει το Χαμόγελο του Παιδιού και φυσικά από τις κλήσεις που δεχόμαστε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή ΣΟΣ για τα παιδιά 1056. Από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, περίπου 1 στα 3 παιδιά βιώνει τέτοιες συμπεριφορές. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς, αλλά και να προλάβουμε τις καταστάσεις. Οπότε θα συζητήσουμε για το φαινόμενο, πώς εκδηλώνεται, ποιες μορφές έχει, πώς μπορεί να φτάσει ένα παιδί είτε να εκφοβίζει είτε να εκφοβίζεται και το πολύ σημαντικό ρόλο που παίζουν οι παρατηρητές σε τέτοια φαινόμενα. Ο ρόλος των γονιών αλλά και των εκπαιδευτικών στο πώς μπορούμε να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ κοντά τους.